Στον πάγο μπαίνουν οι αγορές ακινήτων από Ρώσους επενδυτές σε Κρήτη και Χαλκιδική, με την Άρτεμις Μαυράκη να περιγράφει στο τηλεοπτικό φακό τις αρνητικές συνέπειες αλλά και τους προβληματισμούς του κλάδου. Ό,τι ενδιαφέρον υπήρχε έχει παγώσει, έχουν σταματήσει διαπραγματεύσεις, αλλά ακόμα σας λέω και επενδύσεις που βρισκόταν σε εξέλιξη έχουν παγώσει. Προφανώς κάποιες από τις επενδύσεις που επρόκειτο να γίνουν θα ακυρωθούν. Όλο αυτό γνωρίζετε ότι θα φέρει πάλι μία αναστάτωση στην αγορά ακινήτων, γιατί οι Ρώσοι ήταν από τους επενδυτές που προτιμούσαν την Κρήτη, από τους αγοραστές που προτιμούσαν να έχουν μία εξοχική κατοικία στην Κρήτη. Συμφωνίες τεινάζονται στον αέρα από Ρώσους επενδυτές που ενδιαφέρονται για την αγορά μεγάλων ακινήτων σε παραθαλάσσιες περιοχές, στα οποία σχεδιάζαν εξοχικές κατοικίες και ξενοδοχεία, ενώ την ίδια ώρα θολό παραμένει το τοπίο και σε σχέση με τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, όπως αυτή η περιοχή της Ελούντας. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι επενδύσεις που ήταν σε εξέλιξη από Ρώσους αγοραστές, που δεν ξέρουμε ποια θα είναι τώρα η τελική έκβαση. Όπως διάφορα ακίνητα που ήταν υποκατασκευή από Ρώσους, συμβόλαια που επρόκειτο να ολοκληρωθούν και τώρα έχουν παγώσει και κάποια επενδυτικά project που υπήρχαν σε εξέλιξη και στην Κρήτη και γνωρίζετε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο τέλος με αυτά τα project, θα ολοκληρωθούν, θα πληρωθούν οι άνθρωποι που έχουν δουλέψει μέσα. Ωστόσο, οι δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία δεν φαίνεται προς το παρόν να επηρεάζουν τους επενδυτές άλλων χωρών για την αγορά ακινήτων στην Κρήτη. Υπάρχει ενδιαφέρον από Γερμανούς, από Αμερικανούς ή και ομογενείς από την Αμερική. Και τώρα εμφανίζονται και οι Εβραίοι. Ενδιαφέρονται να αγοράσουν κατοικίες, είτε έτοιμες κατοικίες, τις οποίες έχουν σκοπό να έρχονται το καλοκαίρι κάποιο διάστημα να κάνουν τις διακοπές τους και το άλλο διάστημα να το εκμεταλλεύονται μισθώνοντάς το σε πλατφόρμες βραχυχρονίας μίσθωσης.